πρώτος αιώνας, που για τη βολή του την άσκηση είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα διακρίσεως και θαυματουργίας. Πάρα πολλά θαύματα εν ζωή. Και πήγαινε πλήθος κόσμος. Μια ημέρα ο Θεός παραχώρησε ένα μεγάλο πειρασμό. Έρχεται μια πάρα πολύ όμορφη φόρνη και τον προκαλεί ευθέως για αμαρτία στο σπηλιά του. Αυτός ήταν σε μια ηλικία περίπου 55-60 χρονών. Ο Άγιος Ιάκωβος είχε φτάσει σε μέτρα απαθίας. Τα είχε νεκρώσει όλα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε το γήνιο. Άφησε ο Θεός, ο Άγιος προσευχήθηκε με το δακρύο, την ουθέτησε, την συμβούλεψε, έφυγε το δαιμόνι, την τακτοποίησε τη γυναίκα και έφυγε βαθισμένη και σε προνούσα, θα λέγαμε. Μεγάλο πίτευμα, δεν είναι. Πάει η φόρνη. Ο διάβολος τάχασε. Λέει, τώρα τι κάνουμε, δεν έχουμε άλλο γύρο πολέμου. Αλλά ίσως κάτι να απομείνει, κανένας δαίμονας που κοιτάζει εκεί πέρα που να ξέρει τίποτα, καμιά εμπειρία. Ήταν ένα κοριτσάκι ενός αναρέτου πατρός και μπήκε το δαιμόνιο μέσα στην κοπελίτσα και δαιμονίστηκε. Και λέγει ο πατέρας, πού να πάμε, να πάμε στο γέροντα Ιάκωβο τον ασκητή, να βγάλει το δαιμόνιο. Η κοπέλα ήταν 17 χρονών συμπλήν και πανέμορφη. Όλα μαζί τη χαίρονται, τα προσόντα. Και πήγε ο πατέρας της κοπέλας με τον γιο του, τα δύο αδερφάκια, αγόρι και κορίτσι. Το αγόρι ήταν εντάξει. Στο μεγάλο γέροντα τον πατέρα Ιάκωβο τον ασκητή για να βγάλει το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο ήταν μεγάλων 200 πίθιων, πίθωνος όπως λένε, που λέει μεγάλο δαιμόνιο και λέγει ο γέροντας ότι δεν μπορώ. Αυτά είναι μέτρα μεγάλων πατέρων, αλλά επέμεινε ο πατέρας. Έμεινε πολλές ημέρες. Ο Άγιος μήτε εστίων, μήτε πίνων, μήτε καθέμενων. Προσευχή με τα δακρύων, προσευχή με τα δακρύων. Περάσανε πάρα πολλές ημέρες. Και προσευχή το γέγνο το θαύμα και ελευθερώθηκε το δαιμόνιο από την κοπελίτσα. Οστράθηκαν ως μύθια φιού. Είδαν με έναν τρόπο ψηλαφιτό το δαίμον που βγήκε από το κοριτσάκι. Ελευθερώθηκε, άλλαξε η μορφή του. Γαλήμισαν τα ματάκια της, τακτοποιήθηκε. Ο πατέρας, λέγει τον γέροντα, εγώ επιστρέφω στο σπίτι, αλλά θα αφήσω το γιο μου με την κόρη μου να μείνουν λίγες μέρες ακόμη εδώ, κοντά σου. Μην τυχόν, έλεγε ο πατέρας, ο λιγόπιστος, μην έχουμε καμιά υπόσταση του δαίμονος, τίποτα. Γιατί συνήθως είναι φιλεπής από τα δαιμόνια τέτοιου τύπου. Να μείνουν λίγες μέρες ακόμη και αν τα πράγματα είναι εντάξει, επιστρέφουν. Πήρα την ευχή του γέροντας, επέστρεψα. Μετά από μια εβδομάδα, ο γέροντας του πήγε λογισμό του Ιακώβου. Ότι κοίταξε σε τι μέτρα βρίσκομαι. Ακόμη και πίθανες βγάζω. 200 πίχυρο. Μπήκε λογισμός. Διότι όποιος και να είναι επί της γης, αναλύωτος και άφθαρτος δεν υπάρχει. Όχι σε σώμα, δηλαδή ότι δεν θα φθαρεί ο νους. Αυτό στη δογματική λέγεται ατρεψία. Άτρεπτος δεν υπάρχει ουδής. Μόλις σωθούμε γινόμαστε αμέσως άτρεπτοι στον παράδεισο. Ακόμη και οι άγγελοι γίναν άτρεπτοι στη γέννηση του Χριστού. Με την απόλυτη έννοια. Παρά μόνο ότι ήταν παντελώς ακίνητοι στην αμαρτία, έγιναν άτρεπτοι με την απόλυτη έννοια. Ο άνθρωπος όμως γίνεται εν τη εισόδου του, της ψυχής του δηλαδή, το παραδείσο. Επί της γης είναι αυτός που είναι όλοι οι άγιοι, πλην της ατρεψίας. Δεν είναι ο νους δηλαδή άφθορος να παραμείνει, να μην εξοκύλει λιγάκι. Η χάρη μπορεί να πήγε να έρχεται. Λοιπόν, με αυτόν τον λογισμό της κρυφής ίσιος, σαν υποβρύχιο πάθος, η χάρη του Αγίου Πνεύματος συνιστάλλει στον Άγιο Ιάκωβο. Και την είδε την κοπελίτσα λίγο ερωτικά. Νέα, όμορφη, καλλίγραμμη, ωραίο πρόσωπο, ωραίο σώμα κτλ. Και έκανε συγκατάθεση να πορνεύσει με την κοπέλα, το κοριτσάκι, που το ελευθέρωσε από το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο, ένα άλλο δαιμόνιο μπήκε τώρα στον Ιάκωβο της υπερηφανίας και της ίσιος. Λέγει το νέο κάπου να πάει αλλού μακριά, κάποια διακονία να κάνει, δεν είναι γραμμένο αυτό στα βιβλία, και πορνεύει με την κοπελίτσα, ο μεγάλος ασκητής Ιάκωβος. Ξαναπορνεύει. Η κοπέλα μετά σκέφτηκε να το πει στον αδελφό της και στον παπά της προφανώς.
Οπότε τι κάνει ο ασκητής, την σκοτώνει, την σφάζει και την πετάει πίσω στο ποτάμι. Έρχεται ο αδελφός της για να πει κάτι στο γέροντα για να λυπεί του. Το σκοτώνει και αυτό, το σφάζει και αυτό, το πετάει και το στο ποτάμι. Δύο φόρους. Μία πορνεία ή πολλαπλές πορνείες και δύο φόρους. Ο Ιάκωβος ο ασκητής, ο εκπεσόν, εξέπεσε δηλαδή από την κορυφή, πήγε στον πάτο. Και έτσι λοιπόν στην κατάσταση αυτή, ένα έτοιμος να απελπιστεί, να αυτοκτονήσει, να τα προδείξει. Κοιτάξτε που ήταν που χάθηκε, που βρέθηκε. Αλλά την θεία στιγμή ο Θεός τον φώτισε, δηλαδή λυπήθηκε του κόπου τη ασκήσεω. Που είδε σε πάρα πολλού ανθρώπου, οι άνθρωποι που είχαν ελεηθεί προσεύχοντο γι' αυτόν. Εν ώρα κρίση του πειρασμού, ήσχε σαν την προσευχία, σαν σωσίβιο, επέτρεψε, γλίτωσε. Χωρίς να το ξέρει. Όχι δεν είχε προσευχές, τις προσευχές των ελεηθέντων από αυτό. Μετανόησε, πηγαίνει στον επίσκοπο τη Πορφυριανή, εκεί τη περιοχή, Μικρά Ασία, και του λέγει: Άγιε Δέσποτα, αυτά και αυτά, χαρτί και καλαμάρι. Κατά λεπτό, τα είπε όλα. Υπάρχει σωτηρία για μένα, λέει τώρα πολύ άμαρτωλα τώρα. Αφήστε τις ασκήσεις και τα φωτοστέφανα, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Λέει για όλους τους αμαρτωλούς υπάρχει τέκνο μου, αρκεί να μετανοήσεις από καρδία σου. Εκλείστη σε έναν τάφο, σε μια σπηλιά, σχεδόν ζών, ημιταφής, πάνω από 10 χρόνια και κλαίω, έτρωγε μόνο παξιμάδι και νερό και έφτασε σε πιο μεγάλα μέτρα που ήταν προηγουμένως και σε μια ξηρασία του τόπου. Ο επίσκοπος πληροφορήθηκε, αν δεν προσευχηθεί σε εκείνη τη σπηλιά ο έγκυος ο Ιάκωβος, ο εκπεσόν το λέμε εμείς. Λοιπόν, ο ουρανός δεν ανοίγει όπως αδελφή του ηλίου. Κοιτάξτε τι χαρίσματα πήρε. Και πήγαν όλοι γονατιστοί να τον παρακαλούσαν. Γι' αυτό σε λίγο λίγο αμαρτωλόγησα και να τόσα και τόσα. Πάλι σε μένα τώρα, πάλι θα πένε ο λογισμό. Φύγετε από μένα. Δεν φεύγανε και τον παρακαλούσαν όλοι γονατιστοί και ο δεσπότης όλοι μαζί. Τι να κάνει τώρα και ο γέρος βγήκε και λέει. Χριστέ μου, λέει, αν θέλει για τις ευχές των δούλων σου, άνοιξε τους ουρανούς. Και δείχνει οι καταράκτες, έγινε να βρέθει, να κάνει προσευχή τώρα να σταματήσει. Κακιά η προσευχή τώρα, γιατί είπαμε να βρέξει, αλλά θα πάμε στο άλλο. Πλούσια, πλούσια. Και μετά από λίγο εκοιμήθη, τον έκαψε ο αρχιερεύς και τα κοκαλάκια του ρίψαν όταν το ευωδίασαν. Αργότερα ο επίσκοπος έγραψε το βίο, τα έγραψε όλα. Γιατί ξέρετε, μερικά πράγματα δεν πρέπει να είναι εν ζωή και κάποιος μπορεί να πάθει υποτροπή ή άλλη. Πάει τώρα όμως κοιμηθεί, επειδή δεν κινδυνεύει να χάσει και να πέσει, θα τα πούμε όλα. Όταν κανείς μάλιστα θα σωθεί. Εάν όμως δεν σωθεί, είμαστε σίγουροι ότι αυτοκτονεί κάποιος, τότε δεν λέμε ούτε τα καλά του ούτε τα κακά του. Σιωπούμε και τελείωσε. Ας τα αφήσουμε στον Θεό. Αλλά επί των σωσμένων τα γράφουμε όλα. Γιατί οφειλούμε αυτά τα κείμενα. Έτσι έχουμε τα παλιά πατερικά, τα μεσαία, τα νέα, τα σύγχρονα. Αυτά είναι να μην σας χωράζω περισσότερο. Η τράπεζα σας περιμένει, θα πάνε πάνω. Αποκάνουμε την κυριολογία.